Λοιπόν, είναι μεγάλη μας τιμή που παρευρίσκεται στη Φλόρινα για μία ακόμη φορά ο Γιώργος Ρωμανιάς. Όλοι γνωρίζουμε ότι πάνω στα θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά είναι ο πλέον ειδικός στη χώρα μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαι πάλι εδώ κοντά στην Φλόρινα. Νομίζω ότι η σχέση πλέον με τη Φλόρινα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η ενημέρωση που αφορά τα ασφαλιστικά θέματα είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Γνωρίζετε ότι μετά το μνημόνιο και τα νέα μέτρα το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο θεώρησε το Εργατικό Κέντρο πολύ σημαντική να γίνει μια εκδήλωση και μια ενημέρωση σε όλους τους αυτούς που ενδιαφέρονται, τους εργαζόμενους, τους υποψήφιους συνταξιούχους, να έρθουν στο Εργατικό Κέντρο να ενημερωθούν για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί η κρίση πραγματικά είναι πολύ μεγάλη στη χώρα μας και τα επόμενα χρόνια θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα σε όλους τους τομείς που αφορούν είτε τη σύνταξη αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα. Θα περιμένουμε νέες απολύσεις, θα περιμένουμε νέες παρεμβάσεις, πιθανότατη είναι, και το λέω χωρίς περιστροφές, και η επέμβαση στις καταθέσεις, διότι δεν μπορεί να μειώνονται συνέχεια οι συντάξεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά μένει να τα δούμε. Σε αυτή τη φάση, εκείνο που εγώ νομίζω ότι είναι επίγον και το οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι, είναι η ενημέρωση του κόσμου, να γνωρίζει ο καθένας τα δικαιώματά του και να γνωρίζει πότε πρέπει να φύγει σε σύνταξη και πότε δεν πρέπει, αλλά πρέπει να παραμείνει στην εργασία, να παραμείνει στον εργασιακό του βίο. Σε κάθε περίπτωση, η διαπίστωση είναι ότι σε όλη την Ελλάδα, εγώ έχω την επικοινωνία με όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα η ενημέρωση είναι, θα έλεγα, όχι απλώς ελλιπής, αλλά απουσιάζει τελείως, ακόμη και στην Αθήνα, που πηγαίνει ο κόσμος στα ασφαλιστικά ταμεία και πληροφορίες δεν παίρνει. Υπάρχει συνωστισμός, οι υπάλληλοι δεν έχουν ούτε τον χρόνο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ούτε τη γνώση να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις αλλαγές της νομοθεσίας. Λέω απλώς και μόνο για να γίνει έτσι μια πρώτη κατανοητή κατάσταση, η οποία υπάρχει σήμερα, ότι τους τελευταίους 18 μήνες έχουμε 22 κοινωνικοασφαλιστικούς νόμους. Είτε νόμους καθολοκληρία που αναφερόνταν στα συνταξιοδοτικά ζητήματα, είτε νόμους που είχαν άλλο περιεχόμενο και είχαν όμως ρυθμίσεις, παρεμβολές, τροπολογίες για συνταξιοδοτικά ζητήματα. Αυτό είναι πρωτοφανές στα χρονικά. Δεν μπορεί να ξέρει ο ασφαλισμένος πλέον τι τον περιμένει, πότε μπορεί να αλλάξει. Έχουμε την αντιδημοκρατική πρακτική που αντί να ψηφίζονται νόμοι, περνάνε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που αλλάζουν νόμους. Είναι πρωτοφανής η κατάσταση αυτή που συμβαίνει στην Ελλάδα. Λέω, σαν παράδειγμα, 12 Νοεμβρίου του 2012 πέρασε ο νόμος, αυτός που πήρε αριθμό 4093, το μνημόνιο 3 όπως λέμε. 12 Νοεμβρίου πέρασε, 18 Νοεμβρίου, δηλαδή μετά 6 μέρες, άλλαξε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και 19 Νοεμβρίου ξαναάλλαξε και αυτός και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Έχουν ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο. Και βέβαια το αποκορύφωμα όλων αυτών είναι το πρόσφατο με την ΕΡΤ, που μέσα σε μία μέρα 2.650 άτομα πληροφορηθήκανε, ενώ ήταν στη δουλειά τους και δουλεύανε, πληροφορηθήκανε ότι το βράδυ εκείνο απολύονται. Και πέρασε και η πράξη πάλι εκτός νόμου. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μερικά πράγματα, όπως δεν μπορώ να καταλάβω, σας το λέω έτσι, δημοσιογράφηστε και τα χειρίζεστε αυτά τα ζητήματα, δεν μπορώ να καταλάβω τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος βγήκε και είπε ότι διαφωνεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τη στιγμή που το άρθρο 44 του Συντάγματος λέει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αποδέχεται πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Σύνταγμα λοιπόν μας λέει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, άρα άμα θέλει δεν τη δέχεται. Έκανε δήλωση λοιπόν μετά ότι διαφωνεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχω καταλάβει και τι γίνεται στη λεγόμενη τρικομματική, και τα λέω αυτά γιατί είναι συναφή με τα συνταξιοδοτικά ζητήματα, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Σήμερα είδα από τη Real, άκουσα το Κάτσι Νικολάου να λέει ότι από το Μάιο είχε υπογράψει ο Βενιζέλος σχετικό κείμενο για να γίνει αυτή η ρύθμιση. Και τώρα βλέπω εκ των υστέρων τη Δημάρ και το Πασόκ να λένε ότι εμείς δεν είχαμε ιδέα για το τι συμβαίνει. Ταυτοχρόνως όμως, ενώ λένε ότι δεν είχαμε ιδέα, μιλάνε για επιτροπή που θα γίνει και θα κάνει τη νέα. Δεν μιλάνε για ανατροπή.
της συγκεκριμένης, ας πούμε, πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία, προσέξτε, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν ισχύει, ισχύει προσωρινά για 4 μήνες και σε 4 μήνες πρέπει να νομοθετηθεί. Εάν δεν νομοθετηθεί, ανατρέπεται. Είναι αδιανόητο λοιπόν όταν βγαίνει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και εφαρμόζεται αμέσως τη στιγμή που δεν έχει νομοθετηθεί ακόμα. Στη χώρα μας λοιπόν συμβαίνουν πράγματα απίθανα. Πράγματα τα οποία η ιστορία θα καταγράψει με πολύ μαύρα χρώματα και έχουμε υποχρέωση όλοι σε οποιαδήποτε πολιτική παράταξη και αν ανήκουμε ή ανήκαμε ή θα ανήκουμε να τα λέμε με το όνομά τους. Διότι δυστυχώς, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης και το έλεγα με τον Πρόεδρο την ώρα που ερχόμασταν εδώ, όταν μια κοινωνία ευημερεί, ευημερούν όλοι. Και όταν μια κοινωνία δυστυχεί, είτε οικονομικά, είτε πολιτιακά, είτε κοινωνικά, δυστυχούν όλοι. Αυτά είναι συνέπειες οι οποίες δεν τελειώνουν σε μια, θα έλεγα, πράξη και μόνο. Τώρα, για να επανέλθω στο καθαρά συνταξιοδοτικό ζήτημα, θα πω 2 κουβέντες και ό,τι θέλετε μετά, ευχαρίστω να σας απαντήσω. Σήμερα δεν υπάρχει κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα. Ούτε στον κλάδο της υγείας, ούτε στον κλάδο της επικούρησης, ούτε στον κλάδο της κυρίας σύνταξης. Τα ταμεία έχουν διαλυθεί. Γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι πάντοτε η ελληνική πολιτεία ήταν ο μεγαλύτερος, θα έλεγα, υπεξαιρέτης των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Τη μία φορά δεν τους πλήρωνε τόκο. Επί 40 χρόνια άτοκα τα κεφάλαια κατετίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άτοκα. Τη δεύτερη, στη συνέχεια, έχουμε έτερη διαδικασία με την περίφημη ιστορία του χρηματιστηρίου. Έχουμε ακόμα στη συνέχεια όλη αυτή την ιστορία, θα τη θυμάστε, των λεγόμενων δομημένων ομολόγων. Των δομημένων, τα οποία σε τελευταία ανάλυση δημιούργησαν και αυτά τεράστιο ζήτημα. Ακολούθησε το περίφημο κούρεμα, το οποίο εν μια νυχτή εστέρισε τα ασφαλιστικά ταμεία από 16 δισεκατομμύρια ευρώ. 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά περίπου αποθεματικά τα οποία είχαν. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι σήμερα οποιαδήποτε αναλογιστική μελέτη και να, δίνει, και να γίνει οδηγεί σε αδιέξοδο. Τα ταμεία δεν έχουν αποθεματικά. Δεν έχουν να πληρώσουν τις μελλοντικές συντάξεις. Τι γίνεται λοιπόν, μειώνουμε τις συντάξεις, διότι με τη μείωση των συντάξεων ο κρατικός προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός των ασφαλιστικών ταμείων έχει λιγότερες εκταμιεύσεις, επομένως εξοικονομούνται χρήματα. Ταυτοχρόνως όμως, εκτός από τη μείωση των συντάξεων, έχουμε και άλλες συνέπειες, αυξάνουμε τα ρολικίας, καθυστερεί ο κόσμος να βγει σε σύνταξη. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια τροπή των πραγμάτων που πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Σήμερα κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Χρειάζεται λοιπόν να αντιληφθούμε ότι όχι τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, εμείς οι ίδιοι, και το ζήτησε στο πετσί σας, ήταν προχθές στο γραφείο μου ένας στρατηγός, γιατί στο γραφείο μου έρχεται όλες, όλος ο κόσμος, έρχεται όλες τις ομάδες, και ο οποίος είχε τη σύνταξή του 2.700 ευρώ. Και μου λέει, πάρτε την εξόφληση. 1.520. Από 2.700 η σύνταξή του πήγε στα 1.520. Δικαστικός ήταν στο γραφείο μου προημερών και μου λέει 34,6% που μειώσανε το μισθό. Αν θέλετε να σας το πω έτσι γενικότερα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει σήμερα μία κοινωνική ομάδα στην Ελλάδα που να είναι ευχαριστημένη. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Οι περισσότεροι είναι σε απόγνωση και πάρα πολλοί είναι σε απόγνωση, πάντως όλοι είναι στενοχωρημένοι. Μου έλεγε προχθές ένας που είχε έρθει από το ΕΚΑΒ και σας το λέω, ίσως αυτό να μην πρέπει να κάνετε χρήση, αλλά να το έχετε μέσα στις δημοσιογραφικές αποσκευές σας. Μου έλεγε ένας προχθές από το ΕΚΑΒ ότι το ΕΚΑΒ στην Αθήνα έχει 25, αν θυμάμαι καλά, αυτοκίνητα πρώτων βοηθειών. Από αυτά τα αυτοκίνητα, τα 15 είναι αχρηστευμένα διότι χρειάζονται επισκευές και δεν υπάρχουν λεφτά να τα επισκευάσουν. Λειτουργούν τα άλλα 10. Ξέρετε τι κάνουν τα άλλα 10. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό μεταφέρουν ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει. Μου είπαν ότι ενώ μέχρι το 9 είχαν περίπου 4 με 5 αυτοκτονίες το χρόνο, από το 2009 μέχρι τώρα αριθμούν περίπου 4.000 αυτοκτονίες. Και βέβαια έχουν εντολή να μην το λένε. Και εγώ προσωπικά μία-δύο φορές που πήγα στην τηλεόραση να πω κάτι παρόμοιο, με κόψανε και μου είπανε άστο, πρώτον διότι δημιουργείς μία ψυχολογία πολύ αρνητική και δεύτερον διότι με έμεσο τρόπο είναι σαν να παρασύρουμε αυτόν που είναι απελπισμένο να πάει αυτοκτονής και αυτός. Υπάρχουν δηλαδή μερικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν γίνει κατανοητά και ο πολλής κόσμος δεν τα ξέρει.
Και εγώ τουλάχιστον 40 χρόνια ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, τέτοια θα έλεγα απελπισία στον κόσμο δεν έχω ξαναδεί. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω αντικρίσει τέτοια, θα έλεγα, κατάσταση απελπισίας. Και το πρόβλημα είναι ότι ενώ το καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει αυτό, προσπαθούν διάφοροι από διάφορες κατευθύνσεις να μας κάνουν ενέσεις αισιοδοξίας. Προσέξτε, δύο πράγματα και τελειώνω εγώ τα εισαγωγικά για να με ρωτήσετε τι θέλετε. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το περίφημο, η περίφημη πλέον μνημονιακή πολιτική η οποία ακολουθείται. Και πού πάει αυτή η μνημονιακή πολιτική. Με δύο κουβέντες. Τι κάνουμε. Ποια είναι η πολιτική αυτή στο βάθος της. Πολύ απλά. Παίρνουμε καινούργια δάνεια για να πληρώνουμε τα παλιά. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Ταυτοχρόνως το χρέος ανεβαίνει. Όσο ανεβαίνει το χρέος λοιπόν, καθίσατε μη βιώσιμο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε πει από την αρχή να κάνουμε το κούρεμα αμέσως. Οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν. Οι εταίροι μας δεν ήθελαν να γίνει το κούρεμα αμέσως. Τελικά βρήκανε το κόλπο και κάνανε το κούρεμα. Αλλά πώς το κάνανε το κούρεμα. Δεν κουρέψανε ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που είχε, ούτε τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατήσανε κανονικά τα ομόλογα τους. Βάλανε τους ιδιώτες και κουρέψανε τα ομόλογα τα δικά τους. Το κούρεμα έγινε από τους ιδιώτες. Τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας λέει ότι δεν βγαίνουμε. Το πρόγραμμα θα οδηγεί σε αδιέξοδο. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει νέο κούρεμα. Δεν είναι πλέον βιώσιμο το χρέος. Η Μέρκελ απαντά όχι. Δεν γίνεται αυτό, διότι θα αναγκαστώ εγώ από τα ομόλογα που έχει το κράτος ή η κρατική τράπεζα να πληρώσω. Αυτό δεν το δέχεται λοιπόν. Οδηγούμεθα λοιπόν σε αδιέξοδο. Εγώ, γιατί έχω επικοινωνία, τουλάχιστον με μέρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τακτικά. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχω εγώ λένε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βλέποντας ότι οδηγούμεθα σε αδιέξοδο, θέλει να φύγει από την ιστορία αυτή και να αφήσει την Ευρώπη να καθαρίσει μόνη της. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, αν τελικά φύγει ή δεν φύγει. Πάντως είναι, φαίνεται, η Μέρκελ ανυποχώρητη, και όχι μόνο η Μέρκελ, έτσι και οι γαλλικές τράπεζες και το γαλλικό κράτος είναι ανυποχώρητοι να δεχτούν νέο κούρεμα σε βάρος των κρατικών, τα ομόλογα που έχουν δηλαδή ήδη τα ίδια τα κράτη-μέλη. Επομένως, εδώ, όπως καταλαβαίνετε, οδηγούμεθα πλέον σε μια κατάσταση που θα χρειαστεί θα υπάρξουν νέα χρηματοδοτικά κενά, θα χρειαστούμε νέες χρηματοδοτήσεις, θα χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ρευστότητα δεν θα υπάρχει, με συμπέρασμα να έχουμε μείωση των συντάξεων και των μισθών και να έχουμε και κούρεμα στις καταθέσεις. Με κάποια εγγύηση κάποιου ύψους, από εκεί και πέρα κούρεμα στις καταθέσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, διότι όλοι μένουμε και λέμε ότι εντάξει, θα αποκατασταθούν οι συντάξεις. Στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όχι μόνο δεν θα αποκατασταθούν, θα μειωθούν οι συντάξεις. Και ξέρετε ότι έχω πει από το 2010 ότι η νομοθέτηση των 360 ευρώ, που είναι δεδομένη, έτσι, δεν είναι επαπειλούμενος κίνδυνος, είναι νομοθετημένη κατάσταση με δύο νόμους, 3863 και 3865 και 2 του Ιουλίου του 10, και για τον ιδιωτικό και για το δημόσιο τομέα. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια τέτοια κατάσταση, η οποία είναι ουσιαστικά αδιέξοδη. Τελειώνω με τούτο. Το μεγάλο ερώτημα που κάνει όλος ο κόσμος, που έρχονται στο γραφείο, το μεγάλο ερώτημα που γίνεται από όλους, όλων των κοινωνικών ομάδων και τάξεων, είναι να μείνουμε στην υπηρεσία ή να υποβάλουμε τα χαρτιά για να πάρουμε σύνταξη. Η απάντησή μου είναι σαφής. Όσος είναι συνταξιούχος, καθίσταται αυτόματα το πρώτο θύμα των επιδρομών που γίνονται με τους διάφορους τόπους. Οι συντάξεις από πέρυσι μέχρι φέτος, το τελευταίο 1,5 χρόνο μέχρι φέτος, κυρίες και επικουρικές, έχουν μειωθεί 12 φορές. Οι μισθοί έχουν μειωθεί 3 φορές. Οτιδήποτε και να γίνει, τώρα δεν θα γίνει μείωση σε αυτή τη φάση. Και δεν θα γίνει μείωση διότι η Τρόικα έχει ρίξει το βάρος να γίνουν απολύσεις. Και λέει τώρα, εντάξει, θα γίνουν απολύσεις, το Σεπτέμβριο έχουμε περιθώρια να κάνουμε νέο κούρεμα πάλι. Νέα μείωση στις συντάξεις. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι στον κόσμο, εγώ τουλάχιστον εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, από οικονομικής απόψεως δεν συμφέρει να γίνεται κανείς συνταξιούχος. Όσο και αν είναι η κατάσταση δύσκολη. Γιατί σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχει ένα πραγματικό μπάχαλο, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στις εφορίες, δεν ξέρω τι έγινε εδώ, αλλά στην Αθήνα τις συγχωνεύσανε και γίνεται ουρά κάθε μέρα, 100 άτομα ουρά περιμένουν. Στα νοσοκομεία, προχθές έκανα μια ομιλία στο γεννηματάς, στο νοσοκομείο γεννηματάς, οι ασφαλισμένοι ήταν ουρά
και πέσανε ξύλο μεταξύ τους, γιατί έπαιρνε ο αέρας στην ουρά του αλμού. Υπάρχει και άλλο οργανωσιά, δεν είναι ότι μαζεύονται όλοι. Στα σχολεία συγχωνεύσεις γίνεται και εκεί, το ίδιο πράγμα θα έχουμε και εκεί, πολλαπλασιασμός του αριθμού που θα είναι στην κάθε τάξη. Ακόμα και τα αστυνομικά τμήματα μερικά καταργούνται για να συγχωνεύονται. Όλα αυτά γιατί γίνονται. Ο φίλος μου, ήταν φίλος μου, ο Αρβανιτόπουλος, ο υπουργός παιδείας, ένα πρωί είπε ότι τον ρωτήσανε, ο δημοσιογράφος, ήμουν εγώ στο κανάλι, το ρώτησε ο δημοσιογράφος, ότι γιατί τι κάνετε και καταργείτε τα τεχνολογικά, τα ΤΕΙ ή ορισμένες τεχνικές σχολές στην επαρχία, στην περιφέρεια, γιατί τα καταργείτε. Γιατί απαντά, τα καταργούμε λέει διότι έτσι θα μειώσουμε την ενεργεια. Είναι να τρελαίνεται κανείς. Εάν δηλαδή σταματήσει ένα ΤΕΙ από μία πόλη και το πας στην άλλη, μειώνεται η ενεργεια με αυτόν τον τρόπο. Έτσι μειώνεται η ενεργεια. Είναι να τρελαίνεσαι. Και να κάνεις κάτι, ποτέ αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες. Η ενεργεια μειώνεται με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία επενδύσεων, με τη δημιουργία θέσεων εργασία. Το να σταματήσει μια σχολή από εδώ για να την πα στην διπλανή πόλη για να μαζέψει όλο τον κόσμο εκεί, ποια επίπτωση θα έχει στην ενέργεια, σοβαρά πράγματα αυτά. Λέει έτσι, λέει η μελέτη που έγινε και μα τη δώσανε, έτσι λέει. Λέω καλά, θα είναι μελέτη τώρα κατά παραγγελία. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Έτσι δεν καταπολεμεί την ενέργεια με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με αυτό το τελευταίο σταματάω εδώ, να ανακαλύψουμε. Θα έλεγα, εγώ έχω συγκεκριμένη πρόταση. Είχα στο περιοδικό Επίκαιρα πριν από δύο μήνες κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά, μου είχαν δώσει άνθρωποι, το 8 σελίδες δεν θυμάμαι, και είχα κάνει μια εκτεταμένη αναφορά πάνω σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, ξεκινάμε από το μηδέν. Δυστυχώς ξεκινάμε από το μηδέν. Τα ταμεία δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τώρα. Όπως ξέρετε, στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα χρήματα της μιας γενιάς χρησιμοποιούνται για να πληρώνουν τις συντάξεις των προηγουμένων. Είναι το σύστημα το οποίο έχουμε κι εμείς. Το pay as you go, όπως το λένε, το διανεμητικό σύστημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα χρήματα έχουν φαγωθεί. Επομένως, η γενιά που έρχεται δεν θα βρει φράγκο στο ταμείο. Εδώ κινδυνεύουμε κι εμείς οι ίδιοι να μην έχουμε να πάρουμε τίποτα μεθαύριο. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε από την αρχή ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα καινούργιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και πρέπει να βρούμε τις προδιαγραφές. Ποιες πρέπει να είναι αυτές τις προδιαγραφές. Η πρώτη προδιαγραφή που είναι δεν μπορεί να υπάρξει πλέον χωρισμός σε ομάδες. Δεν μπορεί να υπάρχει ΙΚΑ, ΞΙΚΑ ή δημόσιοι εδώ, ή ο άλλος εκεί κτλ. Ενιαίο σύστημα για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, το λέω έτσι πολύ χαρακτηριστικά για να γίνει κατανοητό, ας πάρουμε ένα αντρόγυνο που έχει ένα παιδί. Ένα αντρόγυνο, άντρας-γυναίκα, με ένα παιδί ανήλικο. Και είναι στο δημόσιο και οι δύο. Για το ίδιο παιδί και οι δύο θα πάρουν σύνταξη στα 52. Και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα για το ίδιο παιδί σύνταξη στα 52. Αν αυτό το αντρόγυνο ήταν στον ιδιωτικό τομέα, ας πούμε στο ΙΚΑ, έτσι, αν ήταν στο ΙΚΑ ή και στη ΔΕΗ, το ίδιο κάνει, ή και στον ΟΤΕ ή και στην Εθνική Τράπεζα, αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα, μόνο η γυναίκα μπορούσε να πάρει σύνταξη, ο άντρας όχι ως πατέρας ανηλίκου. Δεν γίνεται. Εκτός βέβαια αν έχουν χωρίσει, έχει πεθάνει η γυναίκα και έχει πάρει με τελεσίδικη δικαστική απόφαση την επιμέλεια των παιδιών, αυτή είναι η εξαίρεση. Δεν μπορεί όμως. Εάν αυτή τώρα αυτό το αντρόγυνο, επομένως στο δημόσιο και οι δύο με ανήλικο, στο ΙΚΑ ΔΕΗ ΟΤΕ μόνο η γυναίκα με ανήλικο, όχι ο άντρας. Αν πάμε τώρα στους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή στο ΤΕΒΕ το παλιό, το Ταμείο Εμπόρων, τους αυτοκινητιστές, αλλά ακόμα και στο Ταμείο των Γιατρών, στο Ταμείο των Δικηγόρων, στο Ταμείο των Μηχανικών, εκεί δεν μπορεί ούτε η γυναίκα να πάρει σύνταξη με ανήλικο παιδί. Αγνοούν το είδος μητέρα με ανήλικο αυτά τα ταμεία. Λοιπόν, είναι σύστημα αυτό τώρα. Και ιδίως στο δημόσιο, ο ένας το ΙΚΑ, κανένας, ούτε η γυναίκα στα υπόλοιπα ταμεία. Δεν είναι σύστημα αυτό. Υποτίθεται λοιπόν τώρα που θα πρέπει να φτιάξουμε καινούριο σύστημα, το παλιό πέθανε. Δεν υπάρχει σύστημα τώρα εδώ. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μία από τις προδιαγραφές αυτή. Όλος ο κόσμος στο ίδιο τσουβάλι. Όλοι με την ίδια διάθεση. Πέρα από αυτό τώρα, τι θα γίνει με αυτούς που είναι με το παλιό σύστημα. Ξέρετε ότι παλιότερα, γιατί σας είπα ότι ασχολούμαι 40 χρόνια με αυτά τα ζητήματα, παλιότερα, όταν θέλαμε να εξηγειάνουμε έναν οργανισμό, αντιμετωπίσαμε και το θέμα τι θα γίνει το προσωπικό. Παράδειγμα τη ΣΕΡΤ. Αν γινόταν πριν από 10 χρόνια, 15 αυτή η δουλειά, το πρώτο που θα κρίναμε θα ήταν, ωραία, να την εξηγειάνουμε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η ΕΡΤ ήταν παράδειγμα έτσι, ορθής διαχείρισης, έτσι. Θα σας πω μόνο τούτο. Όταν εγώ πήγαινα στο Μέγα, στο κανάλι, και έμπαινα στο μακιγιάζ, ήταν μία κοπέλα. Όταν μπαίνεις στον Αντένα στο μακιγιάζ, είναι μία κοπέλα. Όταν μπαίνεις στο Sky στο μακιγιάζ, είναι μία κοπέλα. Όταν έμπαινα στη NET,
ήταν καμιά δεκαριά. Οι οποίες καθότανε. Δεν κάνανε τίποτα. Ερχότανε μία και έκανε το αυτό και άλλο κουβεντιάζανε. Ότι ήταν, πώς να το πω, μία αιστεία σπατάλης, δεν το συζητώ. Όμως δεν τη δημιούργησαν αυτές οι κοπέλες που καθόταν εκεί. Αυτή τη δουλειά τη δημιουργήσαν οι πολιτικοί που τους διορίζανε. Ο καθένας που ανέβαινε στην εξουσία γέμισε και την ΕΡΤ με δικούς του ψηφοφόρους, συγγενείς, φίλους ή δεν ξέρω τι άλλο. Το ίδιο γινόταν και στη Βουλή τώρα, όπως ξέρετε. Έτσι. Όταν λοιπόν θέλαμε να κάνουμε μία εξυγίανση, λέγαμε εντάξει όλα αυτά, να την εξυγιάνουμε, να κάνουμε καινούρια. Αλλά τι θα γίνει ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε όπως μπήκανε στη ΔΕΗ, κάνανε οικογένεια, έχουνε παιδιά. Δεν μπορείς να του δες απαύριο το πρωί σε άνεργος, δεν μπορείς να τους πετάς στον δρόμο. Αυτό είναι πρωτοφανές πράγμα. Λέγαμε τι θα γίνει και είχαμε λύσεις. Θυμάμαι τα ναυπηγεία τότε, του Σκαραμπαγκά, που ήταν πολύ ο κόσμος. Τι κάναμε, δώσαμε το δικαίωμα στο προσωπικό, ειδική ρύθμιση. Ή του δώσαμε κάποια χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 7 χρόνια μπόνους του δώσαμε για να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, να πάρει σύνταξη. Ή του κάναμε μετάταξη σε άλλη υπηρεσία. Ή του δώσαμε δικαίωμα να πάει στην κατάρτιση, να υπαχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν του είπαμε σήκω φύγε, πήγαινε στον δρόμο, δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει, φτιάχνουμε καινούργια και πάρε στον δρόμο, ή δεν μας ενδιαφέρει πώς θα ζήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συνταξιούχους τώρα. Αν αλλάξουμε το σύστημα, τι θα γίνει με τους παλιούς συνταξιούχους. Θα τους πετάξουμε στον δρόμο, πάρτε 460 ευρώ και τελειώσαμε. Δεν μπορεί, είναι το μεταβατικό στάδιο. Έχουμε παραδείγματα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αλλάξαν το σύστημα και έλαβαν ειδική μέρημνα για τους ίδιους ασφαλισμένους. Μπορεί το σύστημα το καινούργιο να αρχίσει από κάποιο χρονικό σημείο. Και βέβαια, για να μην πολυλογώ, γιατί εδώ θέλει ολόκληρη συζήτηση, θα σου δώσω το κείμενο για να το δώσει τον κύριο να διαβάσει όλο το πακέτο. Αλλά θέλω να καταλήξω στο ζουμί. Το ζουμί είναι ότι χρειάζεται χρηματοδότηση. Χρειάζεται νέα χρηματοδότηση. Πολλές πηγές μπορεί να υπάρξουν. Εγώ προσωπικά έχω καταγράψει ένα κατάλογο 40 πηγών που μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση για το σύστημα.